Φίλοι αγρότες, γεια σας και σήμερα εδώ μαζί σας με το Δελτίο Καιρού για αγρότες, το δικό σας Δελτίο Καιρού μόνο από τη τηλεόραση του Start. Φίλοι μου, με λίγες νεφώσεις θα διανύσουμε την αυριανή ημέρα, οι οποίες όμως θα αυξηθούν έτσι, παροδικά στα δυτικά, τα κεντρικά, τα νότια και τα ανατολικά τμήματα της χώρας μας και όπως θα δούμε στον επόμενο χάρτη με τις βροχές. Υπάρχει πιθανότητα έτσι, για κάποιες τοπικού χαρακτήρα κυρίως βροχές όπως βλέπετε εδώ, χωρίς να έχουμε κάτι το σημαντικό. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και με αυτά τα προγνωστικά στοιχεία για αύριο Δευτέρα. Οι λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο που βαθμία όμως θα αυξηθούν στα δυτικά και τα νότια τμήματα και θα σημειωθούν κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα νότιο-ανατολικά θα είναι βόρειο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένιση. Στην υπόλοιπη χώρα δυτική-νότιο-δυτική 3 έως 5 βαθμία θα φτάσουν τα 6 και από το απόγευμα στα πελάγη πιθανόν τοπικά και τα 7. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Αναλυτικότερα τώρα για τη Δυτική Πελοπόννησο, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Λευκάδα. Λίγες νεφώσεις αναμένουμε και εδώ που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι, νότιο-δυτική, 3 έως 5 μποφόρ, πιθανόν στο νότιο Ιόνιο τοπικά να φτάσουν και τα 6, ενώ η θερμοκρασία στην Πάτρα, τον Πύργο, την αρχαία Ολυμπία, την Κυλλήνη και τη Ζάκυνθο από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη από 6 έως 13, στη Λευκάδα από 7 έως 14 βαθμούς. Σχετική υγρασία στις παραπάνω περιοχές από 50 έως και 97%. Από 7 έως 14 βαθμοί θερμοκρασία στη Μανολάδα, στην αρχαία Ολυμπία και τα Λεχενά. 6 έως 13 στην Κυπαρισία, 7 έως 14 στη Ζάκυνθο, στο Βασιλικό και στον Άγιο Νικόλαο. Από 6 έως 13 βαθμοί θερμοκρασία στο Αργοστόλι, στο Λιξούρι τον Πόρο, την Ιθάκη και στο Βαθύ. 6 έως 14 στην Εξωγή, 6 έως 13 στην Καρία. Σε όλες τις παραπάνω περιοχές αναμένουμε λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν ενώ υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Βορειότερα τώρα στην Ανατολικανανία και την Ήπειρο και εδώ λίγες νεφώσεις αναμένουμε που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι νότιο-δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ πιθανόν τοπικά να φτάσουν και τα 6 ενώ η θερμοκρασία στα Ιωάννινα από 4 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην Αμφιλοχία, την Πρέβεζα, το Αγρίνιο και την Άρτα από 6 έως 13, στην Ιγουμενίτσα από 6 έως 12 βαθμούς. Σχετική υγρασία στις παραπάνω περιοχές από 49 έως και 96%. Από 6 έως 13 βαθμοί θερμοκρασία στη Βόνιτσα, την Πρέβεζα και την Άρτα. 5 έως 12 στο Κομπότι, 6 έως 13 στο Αγρίνιο, την Αφιλοχία και τον Αστακό. Από 7 έως 14 βαθμοί στο Μεσολόγγι, 6 έως 12 στην Πάργα, 4 έως 11 στην Παραμυθιά και τους Φιλιάτες, 5 έως 12 στο Μενίδη, 4 έως 11 στη Φιλιππιάδα, 6 έως 13 στο Δεσποτικό Πρεβέζης. Σε όλες τις παραπάνω περιοχές λίγες νεφώσεις αναμένουμε που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να βρέξει τοπικά. Την Κέρκυρα τώρα, τους Πάξους και τα Διαπόντια νησιά και εδώ λίγες νεφώσεις. Αναμένουμε που βαθμία θα αυξηθούν με πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι, νότιο-δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο να φτάσουν και τα 6, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη της Κέρκυρας από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στη βόρεια Κέρκυρα, στην Ερίκουσα και το Μαθράκι από 6 έως 12, στους Οδονούς από 5 έως 12, ενώ στη νότια Κέρκυρα και τους Παξούς η θερμοκρασία θα κοιμάται μεταξύ των 7 και 13 βαθμών Κελσίου. Σχετική υγρασία στις παραπάνω περιοχές από 52 έως και 98%, ενώ η θερμοκρασία της θάλασσας στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Από 7 έως 13 βαθμοί θερμοκρασία στην Κέρκυρα, 6 έως 12 στους Συναράδες, 5 έως 12 στο λιβάδι του Ρόπα, 7 έως 13 στη Μεσογγή, 5 έως 12 στον Άγιο Ματθαίο, 7 έως 13 στους Αργυράδες και το Περιβόλι. Από 7 έως 13 βαθμοί θερμοκρασία στη Λευκύμη, 6 έως 12 στους Αυλιώτες, στους Περουλάδες και στους Καρουσάδες, 5 έως 12 στους Οθονούς, 6 έως 12 στην Ερίκουσα και το Μαθράκι. Σε όλες τις παραπάνω περιοχές αναμένουμε λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να βρέξει τοπικά. Από το Κέντρο Φωτοπροστασίας του Νομού Αχαΐας ακολουθεί η παρακάτω προειδοποίηση. Για τα αμυλοειδή είναι η επόμενη προειδοποίηση που έχουμε από το Κέντρο Φυτογειονομικού Ελέγχου του Νομού Αχαΐας. Χειμερινές επεμβάσεις φυτοπροστασίας. Συστάσεις σε όλους τους αχλαδεώνες για μείωση του διαχυμάζοντα πληθυσμού και περιορισμό της εναπόθεσης αυγών συνιστάται η χρήση παραφινικού λαδιού, πολτού ή καολίνης. Το χειμερινό λάδι εφαρμόζεται με ψεκασμό πλήρους κάλυψης στο στάδιο του λίθαργου πριν την έναρξη του φουσκώματος των οφθαλμών. Το θερινό λάδι στο φούσκωμα των οφθαλμών
η εφαρμογή να γίνει μια ηλιόλουστη μέρα με θερμοκρασία πάνω από 7 έως 10 βαθμούς Κελσίου, υπό σκιά και χωρίς άνεμο, όταν η υγρασία και η βροχή έχουν στεγνώσει. Να αναβληθεί η εφαρμογή σε ενδεχόμενο παγετού. Εναλλακτικά, στην προηγούμενη εφαρμογή, σε κτήματα με έντονη περσινή προσβολή του εντόμου, προτείνεται η εφαρμογή συνθετικών πυρεθρινών συνδυαστικά με λάδι. Για περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Φίλοι αγρότες, παρακολουθήστε την πρόγνωση του καιρού από τη τηλεόραση του Start. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία καιρού του σταθμού μας και από την ιστοσελίδα μας www.startmediacorfu.gr στο web TV Καιρός για Αγρότες. Φίλοι μου, να είστε όλοι καλά και καλή δύναμη.